Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Θερμό φθινόπωρο αναμένεται στην θύματα αγορά, αφού η έναρξη των ηλεκτρονικών πληστηριασμών θα φέρει περαιτέρω πτώσεις στις τιμές των ακινήτων. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεχάνης. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Πραγματικά, καθώς οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή το φθινόπωρο του Σεπτέμβριου τον Οκτώβρη, οι άνθρωποι της θύματα αγορά εκτιμούν ότι ούτως ή άλλως, ανεξάρτητα με το πόσα σπίτια θα βγουν τελικά στο σφυρί, θα υπάρχει πίεση στις τιμές των ακινήτων που ούτως ή άλλως είναι πιεσμένο στο τελευταίο διάστημα. Και αυτό γιατί θα υπάρξει ένας φόβος ότι ακριβώς εν ώψη των ηλεκτρονικών πληστηριασμών που μπορούν να βγουν πραγματικά ένας μεγάλος αριθμός ακινήτων, αρχικά βέβαια μεγαλύτερα σπίτια, αλλά και εν συνεχεία φαίνεται ότι σε βάθος χρόνου θα υπάρξουν και επιπλέον ακίνητα που θα εκπληστηριαστούν εφόσον και τα πρώτα πάνε καλά. Θα υπάρχει μια πίεση τόσο σε αυτούς που έχουν χρέη στις τράπεζες να βρουν μια τιμή, να τα πουλήσουν τα κινητά τους προκειμένου να πάρουν κάποια περισσότερα χρήματα από ό,τι θα έπαιρναν τον πληστηριασμό, ούτως ώστε να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Αλλά ακόμα και σε αυτούς που δεν έχουν χρέη και θέλουν να πουλήσουν κάποιο σπίτι, να το κάνουν άμεσα, καθώς υπάρχει ο φόβος ότι θα κατακριμνιστούν οι τιμές. Άρα, μόνο και μόνο από αυτή την αίσθηση, περιμένουμε μια πτώση που η οποία μπορεί να φτάσει το 5 με το 10%. Αυτό δεν είναι καθόλου αμεληταίο, αν σκεφτεί κανείς πόσο πολύ έχουν συμπιεστεί οι τιμές των ακινήτων το τελευταίο διάστημα και τραπεζικές πηγές, άρα και πηγές της θυματαγοράς. Εκτιμούν ότι το τρίτο και κυρίως το τέταρτο το τρίμηνο του 2017 αλλά και το πρώτο εξάμηνο του 2018 θα έχουμε πιέσεις στην κτηματαγορά μέχρι να αναβρει τη νέα της ισορροπία. Αυτό βέβαια θα εξαρτηθεί από τον αναριθμό των σπιτιών που τελικά θα βγουν στο σφυρί. Η εκτίμηση είναι ότι στην αρχή θα είναι δειλά η διαδικασία, αλλά εν συνεχεία και κυρίως μπαίνοντας το 2018 θα πατήσουν γκάζι οι τράπεζες, ειδικά αν δουν ότι τα πρώτα σπίτια βγαίνουν, πολλούνται και παίρνουν κάποια ικανοποιητικά χρήματα, είναι διατεθειμένοι να πάνε, όπως είπαν χαρακτηριστικά, το μαχαίρι στο κόκαλο στο κομμάτι των κόκκινων δανείων. Η αλήθεια είναι ότι έχουν πολλά δάνεια στην κατοχή τους και είτε αυτό γίνει με κάποιο πληστηριασμό, είτε ακόμα και με απευθεία συνεννόηση με τον δανειολήπτη, με κούρεμα ουσιαστικά για αποπληρωμή, είτε σε κάποιον τρίτο να πάρει τα χρήματα, όλο αυτό το σκηνικό θα δώσει περαιτέρω πτώση. Από την άλλη, υπάρχει μια συνεννόηση μεταξύ των ιδιοκτητών, των μεσητών και των κατασκευαστών να μην ρίξουν πολύ περισσότερο τις τιμές και αυτό είναι το γεγονός, αν θέλεις, που κρατάει σήμερα τις τιμές στα επίπεδα που έχουν μείνει ουσιαστικά σταθερά το τελευταίο χρόνο. Καθώς όμως υπάρχει αυτή η μεγάλη προσφορά ακινήτων από τις τράπεζες που δεν μπαίνουν καθόλου σε αυτή τη διαδικασία, αλλά ενδιαφέρονται να πουλήσουν, ουσιαστικά να πληστηριάσουν τα ακίνητα για να καλύψουν τις τρύπες των κόκκινων δανείων τους, αν αυτό πραγματικά δούμε να βγαίνουν τιμές των πληστηριασμών να είναι αρκετά χαμηλές, είναι σίγουρο ότι θα συμπαρασύρει ολόκληρη την κτηματαγορά, φέρνοντας αυτή την πτώση του 10% που λέγαμε, ενδεχομένως και παραπάνω, μέχρι τουλάχιστον να ισορροπήσει.